Και ερχόμαστε τώρα στην έκθεση, κυρίες και κύριοι, του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κύριου Προβόπουλου. Περιλαμβάνει δυσίωνες προβλέψεις, περιλαμβάνει καμπανάκια, αλλά και εχμές για την έως τώρα διαχείριση της κρίσης. Ο Γιώργος Προβόπουλος προβλέπει ότι η ύφεση θα αγγίξει το 2012 το 5%, η ανεργία θα ξεπεράσει το 19%, ενώ η μείωση στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα θα φτάσει μέσα στην επόμενη χρονιά το 19%. Ο κεντρικός τραπεζίτης τονίζει ότι οι ολιγορίες και η παρελκυστική πολιτική πολλαπλασίασαν το κόστος της προσαρμογής. Επισημαίνει ότι η προεκλογική περίοδος επιβραδύνει την υλοποίηση των προγραμματισμένων αλλαγών και προειδοποιεί ότι αν μετά τις εκλογές τεθεί ένα αμφιβόλο η εφαρμογή του προγράμματος, τότε οι σημερινές ευνοϊκές προοπτικές θα αντιστραφούν και η χώρα κινδυνεύει να περιέλθει γρήγορα σε κατάσταση ιδιαίτερα δυσμενή. Δυσκολότερο από τις αρχικές προβλέψεις που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να είναι τελικά το 2012. Σύμφωνα με την έκθεση του διοικητή της Γιώργου Προβόπουλου, το ΑΕΠ αναμένεται φέτος να συρρυκνωθεί κατά 5% και όχι 4,5% όπως υπολογιζόταν αρχικά. Η πορεία μείωσης θα είναι καλύτερη από το 2011, ενώ το 2013 αναμένεται συγκράτηση της πτώσης ως το 0 προς το τέλος του έτους. Όσο συντηρείται ο φαύλος κύκλος δημοσιονομικής συστολής, ύφεσης, αβεβαιότητας, εξασθενεί η προοπτική της επίτευξης των στόχων για το έλλειμμα και το χρέος και ανατροφοδοτούνται αρνητικές προσδοκίες. Όπως εξήγησε ο διοικητής, η πτώση της παραγωγής είναι η κύρια αιτία αύξησης της ανεργίας, η οποία φέτος θα ξεπεράσει το 19% από 17,7% που ήταν το 2011. Ιδιαίτερα προσεκτικός ήταν ο κύριος Προβόπουλος με το θέμα της μείωσης των μισθών. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη την πτώση του κόστους εργασίας για την ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν ζήτησε περαιτέρω πτώση. Παρά το γεγονός ότι στην έκθεσή του διακρίνει ότι οι μισθοί στο σύνολο της οικονομίας θα μειωθούν με 9,2% το 2012 και για τους χαμηλόμισθους πάνω από 19%. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην τετραετία 2010-2013 η μείωση των μισθών θα φτάσει στο 24%, καθιστώντας την Ελλάδα ως μία από τις πλέον φθηνές αγορές εργασίας της Ευρώπης. Όπως ανακοίνωσε η Eurostat, το μισθός ανά ώρα στην Ευρώπη των 27 είναι 23,1 ευρώ, ενώ στην Ευρωζώνη είναι 27,6. Στη χώρα μας η ωραία εργασία ήταν 17,5 ευρώ το 2010 και θα φτάσει στα 16,9 αν υπολογίσουμε τις μειώσεις που προβλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Διατηρήσιμη άνοδος της ανταγωνιστικότητας μπορεί να στηριχθεί μόνο στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας. Και για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές που θα άρουν τα εμπόδια και θα επιτρέψουν τη μεταφορά πόρων προς την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον κύριο Προβόπουλο, οι μειώσεις των μισθών αναμένεται να ανακτήσουν μέσα στο 2012 μέχρι και τα 3/4 της απώλειας της ανταγωνιστικότητας που σημειώθηκε από το 2001 ως το 2009, ενώ ολόκληρη η απώλεια θα ανακτηθεί το 2013. Πάντως, ο διοικητής δήλωσε με έμφαση ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι δεν θα πρέπει να υπάρξει ούτε μία ημέρα χαλάρωσης μετά τις εκλογές, ώστε να μην σημειωθούν παρεκκλήσεις από το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα, επιμένοντας ότι μία άτακτη οπισθοδρόμηση θα οδηγούσε τη χώρα δεκαετίες πίσω εκτός της ζώνης του ευρώ. Μερικοί λένε ότι το πρόγραμμα για την Ελλάδα δεν θα είναι αποτελεσματικό. Ποια ήταν η εναλλακτική, η άτακτη χρεοκοπία? Ειλικρινά δεν ξέρουν τι λένε. Οι συνέπειες, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, μιας άτακτης χρεοκοπίας θα ήταν τραγικές, κυρίως όσον αφορά την κοινωνία. Τέλος, ο διοικητής χαρακτήρισε ως έτος ορόσημο το 2012 για την εικόνα του τραπεζικού συστήματος της χώρας, ώστε να καταφέρει να συμβάλλει στην επάνωδο της οικονομίας. Είναι μαζί μου ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπη, καλησπέρα. Γεια σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις εχμές και τα καμπανάκια του κυρίου Προβόπουλου. Ο κύριος Προβόπουλος απευθύνει προειδοποιήσεις, αλλά κάνει και κριτική για την πολιτική διαχείριση των πραγμάτων μέχρι σήμερα. Ναι. Πάντοτε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος είναι μια παράδοση που πρέπει να πάμε πίσω στον καθηγητή Ζολώτα για να αντιθυμηθούμε. Τέτοια εποχή βγαίνει και λέει πού βρίσκεται περίπου η οικονομία. Παλιά δεν είχαμε και άλλες δυνατότητες να ξέρουμε πού περίπου βρίσκεται. Λοιπόν, ο κ. Προβόπουλος λέει ότι δεν πάμε σπουδαία, αλλά έχουμε κάνει δουλειά. Το βασικό όμως που λέει ο Προβόπουλος και η σημασία είναι ότι εδώ πού δεν πήγαμε καλά. Είχαμε μεγαλύτερη ύφεση, μεγαλύτερη ανεργία. Πού ακόμη δεν πήγαμε καλά, ο πληθωρισμός δεν έπεσε όσο γρήγορα είχε υπολογιστεί. Πού ακόμη δεν πήγαμε καλά, οι εξαγωγές που στην αρχή έδειξαν κάτι να κάνουν, διότι εδώ όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι ότι ναι, μεν η εσωτερική παραγωγή θα πέφτει, όμως θα έχεις μεγαλύτερες εξαγωγές. Ούτε αυτές συνέχισαν να πηγαίνουν καλά, διότι κυρίως έχει ένα πρόβλημα η Ευρώπη, δεν μπορεί να τις απορροφήσει. Και ένα δεύτερο, εμείς δεν έχουμε μειώσει τα κόστη μας επαρκώς. Ναι. Πάμε όμως, αυτό δεν είναι παρέμβαση.
Ναι, είναι παρέμβαση, αλλά τα πάντα είναι παρέμβαση. Γιατί θέλω να πω, δεν διαπιστώνει μόνο ότι έχει πάει καλά και ότι έχει πάει άσχημα ο κύριος Προβόπουλος, λέει και ποιος φταίει. Ναι, λέει πρακτικός ο κύριος Προβόπουλος, αν έβαζε ονόματα και κόμματα, θα έλεγε ότι η κυβέρνηση που έφυγε μαζί με τον κύριο Παπανδρέου, διότι του κυρίου Παπαδήμου η κυβέρνηση είναι μια μεταβατική κυβέρνηση προφανώς, έκανε λάθη. Έκανε λάθη χειρισμών. Το πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε ούτε σωστά, ούτε με τη σωστή σειρά. Και επαναλαμβάνει αυτό που εμείς έχουμε πει πολλές φορές, το τεράστιο βάρος που έπεσε στους φόρους. Αυτό που λέει ο Προβόπουλος όμως και έχει ενδιαφέρον, είναι ότι δεν μπορείς να περιμένεις με το δημοσιονομικό να πιέζεις, να πιέζεις, να πιέζεις και να δεις καλό από αυτό συνέχεια εκεί. Δεν μπορείς να περιμένεις γιατί αυτό θα σου φέρει αμέσως ύφεση και κυρίως θα σου αυξήσει την αβεβαιότητα. Αυτή η αβεβαιότητα που το άλλο της σκέλος είναι η εμπιστοσύνη προφανώς, είναι κατά τον Προβόπουλο και έχει απόλυτο δίκιο, πιστεύω, είναι το κλειδί για να πάμε παρακάτω. Άρα τι είναι αυτό που προτείνει ο κύριος Προβόπουλος? Ο Προβόπουλος καταρχήν προτείνει ότι πρέπει να φτιάξουμε μια στρατηγική και μια πολιτική που θα πηγαίνει, ακριβώς το διαβάζω, πέρα από το μνημόνιο. Δηλαδή λέει, παιδιά, το μνημόνιο εντάξει, αλλά πρέπει να πάμε πέρα από αυτό. Το άλλο που βάζει πρώτο, τρία πράγματα είναι, το ένα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η άρση της αβεβαιότητας, είναι τα λόγια του στη σελίδα 24. Ναι. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι το βασικό. Πόσες φορές έχουμε πει, μόνο πρόσφατα, ότι πρέπει να τελειώνουμε με το δημοσιονομικό, γι' αυτό πρέπει να λύσουμε το θέμα έσοδα δαπάνες στο κράτος, να τα φέρουμε σε κάποια ισορροπία. 9% έλλειμμα. Τρελό, έτσι. Δεν μπορείς να το διατηρήσεις. Για να ανακτηθεί και η ψυχολογία, δηλαδή. Ακριβώς αυτό είναι το ένα που θα δώσει το μήνυμα παντού ότι η Ελλάδα means business, κάνει τη δουλειά της, θέλει να πετύχει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, και σε αυτό επιμένει πάρα πολύ ο Προβόπουλος, το οποίο να ευνοεί την επιχειρηματικότητα. Και το λέω αυτό γιατί σου λέει το κράτος θα το έχουμε στην πρέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε. Άρα, πού περιμένει κανείς να αρχίσει να κινείται κάτι? Προφανώς στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να το πάρουμε απόφαση, γράφει στην ίδια σελίδα, να κάνουμε μεταφορά πόρων από τον μη παραγωγικό δημόσιο τομέα στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Και μάλιστα εξηγεί ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό εκεί που είναι παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός, που μπορούμε να τα πουλήσουμε και σε άλλους. Αυτό είναι το δυσκολότερο όλων. Θέλει επενδύσεις. Αυτό θέλει επενδύσεις, θέλει αναδιοργάνωση, θέλει να αφήσει την παραγωγή ήσυχη να λειτουργήσει, από τις βασίλειους φόρους. Ταυτόχρονα με περιορισμό του δημοσίου. Με περιορισμό του δημοσίου. Ο Προβόπουλος, χωρίς να παίρνει ακραίες νεοφιλελεύθερες θέσεις, υποστηρίζει έναν φιλελεύθερο κρατικό παρεμβατισμό. Δηλαδή σου λέει να παρέμβει το κράτος, γιατί? Για να αλλάξει το κράτος. Ναι. Για να σταματήσει να κάνει ζημιά στην οικονομία. Αυτός είναι παρεμβατισμός, έτσι. Και αν σου ζητούσε έτσι να ερμηνεύσεις το κλίμα, αν θέλεις, αυτής της έκθεσης, Μπάμπη, ο κύριος Προβόπουλος τι λέει? Έχουμε φάει το γάιδαρο ή έχουμε φάει μόνο την ουρά και έχουμε ακόμη το γάιδαρο? Έχω διαβάσει, δεν μου επιτρέπεται να πω πόσες εκθέσεις, δεν θα ήταν σωστό, αλλά ας κρατάω κι εγώ ένα μυστικό. Λοιπόν, ο Προβόπουλος λέει ότι έχουμε φάει το γάιδαρο. Έτσι. Όμως, είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Δηλαδή, σου λέει ότι ενώ έχεις κάνει το μεγάλο μέρος της δουλειάς, είναι πιθανόν μια αλλαγή των ισορροπιών που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Παράδειγμα, να πούμε ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το περιβάλλον, το περιβάλλον του μνημονίου, εκεί τα πράγματα να πάνε όλα πίσω. Άρα, ο ίδιος λέει, μπορείς να συνεχίσεις το μνημόνιο, αλλά πρέπει ταυτοχρόνως να το ξεπεράσεις. Διότι το μνημόνιο, εδώ που τα λέμε, είναι ένα δημοσιονομικό σύμφωνο. Παραπάνω δεν είναι. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνουμε εμείς, επειδή τα θέλουμε και επειδή ξέρουμε πώς να τα κάνουμε. Για να δούμε.